Σπύρο, καταρχήν και πριν μιλήσουμε για τις πολύ σημαντικές ημερίδες που έχετε χθες και έχετε και σήμερα στην Λευκάδα, που θα τα δούμε αναλυτικά, γιατί νομίζω είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία αυτή της Equal Society, θέλω να σας συγχαρώ για την βράβευση που είχατε, που έγινε την Τρίτη από τον... από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην ουσία. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση για την Equal Society. Βράβευσα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την προηγούμενη Τρίτη, όπως σωστά είπε, στην Παλαιά Βουλή στην Αθήνα. Μια βράβευση η οποία έρχεται ίσως και να τονώσει το ηθικό όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν στον μη κυβερνητικό οργανισμό. Θέλω να σου θυμίσω ότι είναι περισσότεροι από 550 οι εθελοντές που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, στο μισό των εθελοντών μας. Οι περισσότερες δράσεις μας γίνονται με την βοήθεια αυτών των ανθρώπων. Και μέσα από τις διαδικασίες που κάθε δύο χρόνια γίνονται από την κίνηση πολιτών και από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, 10 οργανώσεις, περίπου 10 οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, κάθε δύο χρόνια, σου επαναλαμβάνω, ξεχωρίζουν για τις δράσεις τους και τιμούνται από τον πρόεδρο προσωπικά, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς για το έργο που επιτελούμε αυτά τα χρόνια που λειτουργούμε και για τις δράσεις μας, τιμηθήκαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με το πρόγραμμα Σπουδάζομαι Υποτροφή, ένα πρόγραμμα που το έχουμε πει και μέσω της εκπομπής σου, δίνει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για να φοιτήσουν παιδιά απορών οικογενειών. Περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ συγκεντρώσαμε τα δύο τελευταία χρόνια προκειμένου να στηρίξουμε αυτές τις οικογένειες, και σήμερα έχουμε περισσότερα από 100 παιδιά τα οποία σπουδάζουν χωρίς να σκέφτονται εάν θα έχουν οικογένειές τους να τα στηρίξουν ή όχι οικονομικά. Ήδη πέρυσι τα πρώτα παιδιά τα οποία τελείωσαν από τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα σε δημόσια πανεπιστήμια απασχολούνται τα περισσότερα από αυτά. Μιλάμε, είναι πάρα πολύ καλές περιπτώσεις παιδιών, τα οποία όμως η οικονομική ανέχεια δεν θα τα βοηθούσε καθόλου στο να μπορέσουν να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο και να γενικώς να συνεχίσουν σπουδές τους. Αυτό είναι που ουσιαστικά θα έλεγα μέτρησε στην Επιτροπή. Να σου πω ότι η Κολυσσοσέ δεν είναι κάποιο πληροδότημα, δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο ευεργέτη από πίσω που συγκεντρώνουν τα χρήματα αυτά. Γίνεται μια προσπάθεια μέσα από χορηγίες, μέσα από εταιρείες που επισκεπτόμαστε και ζητάμε την συμμετοχή τους και τη βοήθειά τους. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία στηρίξαμε αυτά τα παιδιά. Και αυτό ήταν που μέτρησε και σε παραλαμβάνω μας τίμησαν φέτος με αυτό το βραβείο από τον πρώτο πολίτη της χώρας, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι τυχαίο ότι κάθε δύο χρόνια επιλέγονται ομάδες οι οποίες παρουσιάζουν αξιόλογο έργο και λειτουργούν ως πρότυπα συμπεριφοράς σε ένα συλλογικό επίπεδο, και προφανώς η Equal Society και με την δράση που μόλις μας ανέλησες είναι μία από αυτές τις ομάδες. Εάν σκεφτείς, Μιχάλη, ότι η Equal Society ως χρόνια λειτουργίας δεν έχει συμπληρώσει ούτε τα 4. Καταλαβαίνεις ότι οι δράσεις που έχουμε κάνει είναι πάρα πολλές. Αυτό όμως σου λέω ότι οφείλεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει, στους ανθρώπους, στους εθελοντές, στα παιδιά τα οποία γεννούν ιδέες και από εκεί και πέρα προσπαθούν και τις υλοποιούν. Αυτό ήταν που σου λέω που μέτρησε, και κυρίως αυτό έδωσε και, δηλαδή αυτό το βραβείο έδωσε και ένα κίνητρο, μια έτσι κινητήρια δύναμη ψυχολογίας καλύτερη σε όλο τον κόσμο για να μπορέσει να προσφέρει περισσότερα. Φέτος εμείς αυτό το πρόγραμμα θα το ενισχύσουμε και στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε υποτροφίες χρηματικές πλέον και για παιδιά τα οποία μπαίνουν στα πανεπιστήμια, στα πρώτα έτη των πανεπιστημίων, και να δίνουμε χρήματα για να έχουν, ξέρω, τη στέγαση, για να έχουν την αισθήτησή τους για τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο μπαίνοντας σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Διότι θέλω να σου πω επίσης, και αυτό είναι ένα στοιχείο που προκύπτει και από το ρεπορτάζ, μια και δύο δημοσιογράφοι είμαστε, ότι πάρα πολλά παιδιά φέτος δεν έχουν εγγραφεί στα πανεπιστήμια. Διότι πέρασαν μακριά από τον τρόπο καταγωγής, από τον τρόπο κατοικίας τους, και αυτό τους εμποδίζει να μπορέσουν να ζήσουν. Δηλαδή, οι οικογένειές τους δεν μπορούν να στηρίξουν το ενίκιο. Στην Πάτρα, που ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει μια ιδιωτική φοιτητική εστία, η οποία το κάθε δωμάτιο, το οποίο παρέχει όλες τις κλασικές ανέσεις, προσφέρεται περίπου προς 100 ευρώ το μήνα. Αν νοικιάσει ένα διαμέρισμα, θέλει σίγουρα 150 ή 200 ευρώ μια γκαρσονιέρα. Και αυτά τα 100 διαμερίσματα, μόλις τα 20 περίπου, 25 ήταν κατηλημένα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει ούτε αυτά τα 100 ευρώ για να δώσει προκειμένου να στεγάσει το παιδί του. Και πιστεύω ότι είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα. Θα το δούμε
να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, η οικογένεια δεν μπορεί να υποστηρίξει τις σπουδές του παιδιού της. Ναι, μεν το στηρίζει μέχρι το φροντιστήριο, ματώνει, δεν μπορεί να πληρώσει πολλές φορές και τα φροντιστήρια και όλα για να τελειώσει και το λύκειο το παιδί, αλλά μετά δεν μπορεί να βοηθήσει και να περάσει, για να το στηρίξει δηλαδή και στη διάρκεια του πανεπιστήμιου. Και γι' αυτό νομίζω έχει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο και είναι πολύ πιο ουσιαστική η βοήθεια που δίνεται και από την Equal Society και από τις υπόλοιπες οργανώσεις, έτσι συλλογικές οργανώσεις εθελοντικής εθελοντισμού και αλληλεγγύης, θα έλεγα. Βραβεύτηκε ανάμεσα στα άλλα μια οργάνωση η οποία ασχολείται με τα παιδιά των φαναριών. Και εγώ δεν ήξερα πολλά, γιατί αυτές οι οργανώσεις κάνουν έργο και συνήθως δεν το μαθαίνεις και πάντα αυτό το έργο που κάνουν. Βραβεύτηκε λοιπόν μια οργάνωση η οποία στοχεύονται στα παιδιά των φαναριών, βλέπει ποια από αυτά δεν είναι στο σχολείο. Δηλαδή δεν είναι γεγραμμένα στο σχολείο. Και τι διαπιστώσαμε και το συζητάγαμε, ότι πολλές οικογένειες σήμερα παίρνουν τα επιδόματα για τα παιδιά τους, είτε είναι πολύτεχνες οικογένειες κλπ. Και δεν νοιάζεται κάποιος αν το παιδί αυτό το έχει γράψει στο σχολείο, εάν παρακολουθεί τα μαθήματα ακόμα και σε ένα δημοτικό σχολείο. Αυτό το θέμα είναι ένα ζήτημα πλέον κοινωνικό. Δηλαδή η Ελλάδα έχει γυρίσει, θα έλεγα, 40 χρόνια πίσω. Τότε που οι οικογένειες, ναι, μεν, αλλά σε ό,τι αφορά την παρουσία και την παρακολούθηση του παιδιού, των σχολικών μαθημάτων. Υπάρχουν παιδιά που δεν παρακολουθούν σήμερα το σχολείο. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, δεν ξέρω πώς μπορώ να το εξηγήσω. Ναι, μεν υπάρχουν οικογένειες πολύτεκνες, κάποιες από αυτές ξεχνάνε ή παραλείπουν, ή τουλάχιστον το παιδί δεν παρακολουθεί το σχολείο, και μιλάω για την υποχρεωτική εκπαίδευση, έτσι, δημοτικό και γυμνάσιο. Το διαπιστώσα εκεί, συζητώντας με αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το θέμα, και είπα, κοίτα να δεις πού φτάσαμε, γιατί και είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να διανοηθεί το μυαλό σου πολλές φορές. Σπύρο, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, να πάμε λίγο και στις ημερίδες. Λοιπόν, ημερίδες. Εμείς οργανώνουμε σήμερα και χτες και σήμερα διοργανώνουμε δύο ημερίδες. Την πρώτη την κάναμε χτες, ούτως ή άλλως. Αφορούσε τους τρόπους αναζήτησης απασχόλησης και τι ακριβώς συμβαίνει στα πλαίσια του νομού της Λευκάδας και γενικότερα εδώ της ευρύτερης περιοχής Δυτικής Ελλάδος. Ποιες θέσεις είναι κενές, πώς μπορεί κάποιος να αναζητήσει αυτές τις θέσεις, αφού μπορεί να τις βρει, με ποιες διαδικασίες, τι πρέπει να κάνει κλπ. Και σήμερα ανοίγουμε ένα δεύτερο, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι. Είχαμε πάνω από 50 άτομα τα οποία παρακολούθησαν αυτή την ημερίδα, και σήμερα έχουμε ένα θέμα που αφορά την επιχειρηματικότητα, για τους ποιους κλάδους επιβιώνουν, πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μια μικρή επιχείρηση και πού θα μπορούσε να αντλήσει κεφάλαια και τι είδους επιχείρηση θα μπορούσε να ήταν αυτή, και μια ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα σου έλεγα ότι στο εξωτερικό πάνε πάρα πολύ καλά. Μιλάμε για τις ομάδες εκείνες οι οποίες συνεταιρίζονται προκειμένου να φτιάξουν μια κοινωνική επιχείρηση στον πρωτογενή τομέα, είτε σε υπηρεσίες φροντίδας, είτε ακόμα και στην εκπαίδευση κλπ. 10 καθηγητές ή 5 καθηγητές φτιάχνουν μια κοινωνική επιχείρηση πάνω στον τουρισμό, πάνω στην εκπαίδευση, πάνω σε διάφορα θέματα. Αυτά τα θέματα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σήμερα στις 5 με 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Λευκάδας θα τα αναλύσουμε. Θα έρθουν και ομιλητές από την Αθήνα και από άλλες πόλεις της Ελλάδος. Νομίζω θα έχει μια ιδιαίτερη ημέρα, και καλό και προς καλό βέβαια όποιους μας ακούνε και ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα της επιχειρηματικότητας να την παρακολουθήσουν. Είναι νομίζω μια ευκαιρία, ενημέρωση πρώτα απ' όλα, που στη Λευκάδα δύσκολα έχει τέτοιες ευκαιρίες. Μάλιστα. Αυτά. Σήμερα λοιπόν στις 5 με 7. 5 με 7 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Λευκάδας, στο παλιό Δημαρχείο, να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος. Κύριε Φρεμαντίτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε ότι ούτως ή άλλως ό,τι σημαντικό συμβαίνει από την Equal Society προσπαθούμε μέσα από τον Prisma 95,1 να το προβάλλουμε και να το ανακοινώνουμε και μέσα ευχαριστώ από το site. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πλέον η Equal Society δραστηριοποιείται και στην Πρέβεζα με το πρόγραμμα. Με κάποια προγράμματα που έχετε πλέον, υπάρχει και στην Πρέβεζα. Και στην Πρέβεζα, βέβαια, τώρα ξεκινάμε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με αγγλικά. Σε λίγο καιρό θα έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα πανελλαδικό με τα αγγλικά, στα οποία θα επιδοτήσουμε την εκπαίδευση όλων όσων θέλουν να μάθουν αγγλικά. Δηλαδή, δεν θα πληρώνει κανένας τίποτα σε ένα φροντιστήριο, εφόσον μπαίνει μέσα στο πρόγραμμα. Θα πληρώνει μόνο τα παράβολα αυτά, τα εξέτα στράτου και τα βιβλία του, προκειμένου να αποκτά ένα lower, ένα proficiency, ό,τι τέλος πάντων του είναι απαραίτητο. Αυτό γιατί η ξένη γλώσσα δεν πρέπει να είναι ένας μύθος στη ζωή μας, να έχει καταδείξει να είναι ένας μύθος. Είναι πολλά τα χρήματα που δίνουμε και βεβαίως δεν τα έχουμε για να δίνουμε σήμερα χρήματα. Και ηλεκτρονικούς υπολογιστές λοιπόν και αγγλικά. Εκεί συνεργαζόμαστε με την Εξέλιξη, ένα εκπαιδευτικό κέντρο, κέντρο διαβίου μάθησης της Πρέβεζας. Θα τα πούμε αναλυτικά, πιστεύω, σε μια επόμενη εκπομπή, για να κατοφύρουμε και να κατοφύρουμε τους ακροατές. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά, καλημέρα.